Kalimera. Με λένε Γιώργο Χατζιπαράσχο. Οι γονείς μου ήρθαν από Μικρά Ασία το 1922. Εδώ Ρέθυμνο, οι γονείς μου σκορπίσανε σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ήρθε ο πατέρας μου με δυο αδέρφια του. Εγώ γεννήθηκα εδώ. Πήγα σχολείο και όταν τέλειωσα το καλοκαίρι του 1946 πήγα σε ένα συγγενή μου εδώ στο Ρέθυμνο που έκανε μπουγάτσα λουκουμάδες και γλυκά και έμεινα εκεί με τα παιδιά του 10 χρόνια και έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα να βγάζω φύλλο, έμαθα να βγάζω κανταΐφι, έβγαλα αυτό. Και όταν πήγα, έφυγα και πήγα στρατιώτης και τέλειωσα από το στρατό, το 58 που τέλειωσα από το στρατό και ήρθα Ρέθυμνο, άνοιξα δικό μου μαγαζί και συνέχισα φύλλο κανταΐφι. Χωρίς να το ξέρω, ένας αδερφός του πατέρα μου στη Σάμο έκανε την ίδια δουλειά και πήρα τις οικογένειες στο επάγγελμα χωρίς να το ξέρω. Ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά σιγά σιγά αργότερα παντρεύτηκα, έκανα δύο παιδιά και συνέχισα εδώ τη δουλειά αυτή. Τώρα συνεχίζει ο γιος μου. Εγώ βοηθάω έτσι λίγο, γιατί έρθουν οι τουρίστες και ζητάνε εμένα και βγάζω έτσι λίγο κανταΐφι μόνο και μόνο που έρθουν οι τουρίστες και βλέπουνε. Δεν έχει τώρα δουλειά πολύ επαγγελματικά. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται η επεξεργασία στο κανταΐφι, αυγμό στο κανταΐφι. Αυτό είναι ειδικό αλεύρι. Αυτό είναι το αλεύρι. Είναι ειδικό αλεύρι για κανταΐφι. Το βιάζουμε. Το έξω στη ζυγαριά, το βιάζουμε. Τα κιλά. Εδώ 12 κιλά ανέβει.
maíz, flour. Εδώ ανακατεύουμε φλάουρ με φαρίνα, ανακατεύουμε και λίγο σάλτσα, ανακατεύουμε. Τώρα πάρουμε water. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο το ζήτημα.
λίγο λίγο σύντομα και πολύ τέχνη. Άγιο Στυλιανό, πρώτη μέρα του 1986 που έπιασα δουλειά, πήγα ένα τεψί γλυκά να πουλάω στο βουνό, στον προφήτη Λία. Και ο Μητροπολίτη μας Ευγένιος, Μητροπόλης Ευγένιος, έφερε εμένα προφήτη Ηλία προστασία. Άγιος. Ο Μητροπολίτης Ευγένιος. Και έχω εκεί και το πρωί. Μόλις πέρα. Εδώ θέλει πολύ τέχνη στο ζύμωμα για να βγει καλό. Θέλει λίγο έτσι. Με μαντάμ,
Νοέμβριο φύγει το τουρίστ, μαντάμ τουρίστ. Του μέρες, 10, 5, Μπαγκόγκ, Σιγκαπούρη, Πουκέτ. Πουκέτ, εγώ κάτω, ελέφαντας. Κύπρο, Ισραήλ, φύγει το τουρίστ, μαντάμ. Εδώ το σειρώνομαι, γιατί έχει λίγα γρόμπο, ζύμη και ύστερα εδώ πρόβλημα, εδώ μπέκ. Αυτά μπέκ, πρόβλημα μετά.
εδώ Σιγκαπούρ, Σιγκαπούρη. Μασάζ. Εδώ πιο νέος, Κατάι. Φίλο, πολύ πιο παλιά. Εδώ φώτο, εδώ μάθαινα δουλειά. Αυτό αφεντικό, είναι του αφεντικού παιδί, μαθαίναν μαζί. Εδώ είναι δικό μου, εδώ είναι αυτό πασκεμπολίστας από γειτονιά μας, παιδί Παναθηναϊκό. Εδώ μικρός εγγονός, Μάρκος. Εδώ από Γερμανία. Εδώ. Πολύ παλιά, αυτό το τέλειο, που πήγε με τα Μάντσεστερ. Το παλιά Κανταΐφι. Εκεί μάθαινα. Εδώ είναι την Ισία, τουρίστη την Ισία. Εδώ Παρίσι. Εδώ Μιλάνο, Ντουόμο. Εδώ του Κέτου. Εδώ, Σταμπούλ, τουρίς Βαρθολομαίο, Βαρθολομαίο εδώ. Για να βγάλουμε λίγο Κατάιφι να δεις πώς γίνει Κατάιφι. Τα μεταφράζουνε. Αλλά αυτό η ζύμη πρέπει να μείνει μία ώρα, να μείνει λίγο έτσι, να ξεκουραστεί για να βγαίνει καλό. Αλλά τώρα βγάλουμε λίγο. Αυτό τώρα πρέπει να θερμάνει, να πυρώσει για να βγαίνει. Ούτε πολύ ζεστό, ούτε κρύο. Αυτό, από εκεί εγώ βλέπω φωτιά, καυστήρα. Ανεβάνε κατηβάνια. Αφήγε, άστο μην το κουνήσεις. Μπορεί να μ' αφήγε εδώ. Να το δείξω. Είναι κερί, μέλισσα κερί.
ill. Τώρα βάζουμε το αμύγδαλο, η καρύδι, ό,τι προτιμάει ο καθένας, το τυλίγουμε, όχι πολύ σφιχτά. Ψήνουμε για μία ώρα και 30 λεπτά και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όταν κρυώσει, μετά το σιροπιάζουμε. Τώρα θα δούμε τη διαδικασία πώς φτιάχνουμε το φύλλο κρούστας για μπακλαβά, γαλατομπούρεκο, τυρόπιτα και άλλα ρίδια. Έχουμε ζυγίσει το αλεύρι που είναι κατάλληλο για το φύλλο και το τοποθετούμε στο ζυμωτήριο.
θυκολά ακόμα. Θα την αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί λίγη ώρα. Με λίγο αλεύρι για να μην κολλήσει η ζύμη. Τώρα θα κόψουμε το ζυμάρι σε μερίδες. Αυτό είναι corn flour. Ρίχνουμε λίγο από πάνω για να μην κολλήσουν μεταξύ τους. Τώρα θα τα σκεπάσουμε με ένα νάιλο. Και θα τα αφήσουμε να ξεκουραστούν περίπου μισή ώρα, να μαλακώσουν.
Τώρα η ζύμη έχει μαλακώσει και μπορούμε να τα πατήσουμε τα ζυμάρια με το ξύλινο μπλάστρι. Πάνω το πασπαλίζουμε με λίγο κοφλάο για να μην κολλήσουν τα ζυμάρια μεταξύ τους. Θα τα αφήσουμε να ξεκουραστούν περίπου μισή με μία ώρα. Τώρα ετοιμάζουμε τους πάγκους, τοποθετούμε τα σεντόνια. Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το φύλλο. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε το φύλλο.
ξαναπατάμε λίγο να μεγαλώσει. Και τώρα θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα. Είναι καλύτερα να κάνεις ένα κύκλο παραπάνω και να βγει σωστό παρά να βιαστείς να το τραβήξεις, γιατί μπορεί να σπάσει. Αυτό είναι λινάτσα, η οποία έχει την ιδιότητα και απορροφάει την υγρασία από το φύλλο, με αποτέλεσμα το φύλλο να στεγνώσει. Απλά πρέπει να το ελέγχεις, να μην στεγνώσει πολύ, γιατί μετά θα σπάσει. Δεν έχουν όλες οι λινάτσες που θα βάλουμε στο άνοιγμα την ίδια υγρασία. Άλλες είναι πιο υγρές, άλλες είναι πιο στεγνές. Και ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία του χώρου, κανονίζουμε τι λινάτσα θα βάλουμε. Και αυτή καλή. Το κάθε ζυμάρι που θα ανοίξουμε ζυγίζει 1 κιλό και 300 γραμμάρια. Τόσο χρειάζεται για τις διαστάσεις αυτού του πάγκου, ο οποίος είναι 2,30 επί 2,30. Αν ήταν μεγαλύτερος ο πάγκος, θα κάναμε μεγαλύτερο το ζυμάρι. Τώρα θα το πετάξουμε. Αυτό το κάνει να γίνει πιο λεπτό στη μέση, στην άκρη είναι πιο χοντρό.
για να μπορούμε να το τραβάμε. Όλο το μυστικό και η τέχνη είναι να ανοίξει το φύλλο το ίδιο πάχος παντού. Να μην είναι αλλού χοντρό και αλλού ψηλό. Μπορούμε να δούμε πόσο λεπτό είναι το φύλλο. Βάζουμε μία εφημερίδα από κάτω και μπορούμε να διαβάσουμε. Τώρα θα το ξεσκεπάσουμε. Έχει ήδη στεγνώσει όσο θέλουμε εμείς και θα το τυλίξουμε. Του ρίχνουμε λίγο κοφλάου, corn flour, για να μην κολλήσει το ένα φύλλο με το άλλο. Φέρνουμε τη σανίδα. Η οποία βλέπουμε ότι από το πλάι έχει μία εγκοπή και από τη μία και από την άλλη πλευρά, η οποία θα μας βοηθήσει να το κόψουμε το φύλλο. Από εδώ είναι ο γιος μου ο Μάρκος, ο οποίος θα με βοηθήσει να μαζέψουμε το φύλλο. Είναι η τρίτη γενιά.
Τώρα θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε το γιαννιώτικο. Χρησιμοποιούμε μία λωρίδα φύλου, λίγο βούτυρο, άλλο ένα κομμάτι φύλλο, και μετά τοποθετούμε το κανταΐφι. Μετά βάζουμε αμύγδαλο με κανέλα. Μπορείτε να βάλετε και καρύδι. Και μετά το τυλίγουμε σε ρολό. Λίγο βούτυρο από πάνω για να μην ξεραθεί. Όταν τελειώσει όλο το τεψί, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τώρα θα το κόψουμε. Τώρα είναι έτοιμο για το φούρνο. Μετά από 2 ώρες το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τώρα περιμένουμε να βράσει το σιρόπι, νερό, ζάχαρη, κανέλα, φλούδες από λεμόνι και στο τέλος προσθέτουμε το μέλι. Τοπικό προϊόν. Βλέπετε, ξεκινάει τώρα να βράζει. Βλέπουμε τώρα έχει ξεκινήσει να βράζει. Το αφήνουμε 1-2 λεπτά. Τώρα θα προσθέσουμε το μέλι. Το αφήνουμε 5 λεπτά να ξεκουραστεί και μετά σιροπιάζουμε. Τώρα θα σιροπιάσουμε το γλυκό.
Περιμένουμε λίγο, ένα-δύο λεπτά και μετά συνεχίζουμε το υπόλοιπο. Αυτό τώρα θα μείνει 24 ώρες να κρυώσει, να πιει το σιρόπι του Kataifi. Μετά είναι έτοιμο να το συσκευάσουμε και να το πουλήσουμε. Εδώ βλέπουμε. Τελειωμένο.